από αυτήν την απόφαση πρέπει να ληφθούν πάρα πολλά σοβαρά τα συμπεράσματα που έχει βγάλει το ανώτατο δικαστήριο. Θα πρέπει ακριβώς να συνειδητοποιήσουν οι πρωταγωνιστές ότι το γεγονός ότι έφτασε το ανώτατο δικαστήριο να λέει ότι υπήρξε έλλειψη νομικής κατάρτισης, στο συμπέρασμα ότι υπήρξε θεσμική διαφορά και ότι οι δηλώσεις που έγιναν δεν ήταν από έναν απλό πολίτη. Αυτά είναι σοβαρά στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα βλέπει με έναν πολύ ελαφρύ φακό. Μιλούσαμε για δύο βασικούς θεσμούς της νομικής υπηρεσίας, οι οποίοι έπρεπε να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ διαφάνηκε, και μάλιστα με νομολογία που έχει βρει το ανώτατο δικαστήριο, ότι ο βοηθός γενικός εισαγγελέας δεν άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει, όπως λέει, έλλειψη νομικής κατάρτισης και επομένως πολύ σωστά κατέληξε στην παύση του. Άρα δηλαδή από το ΕΔΑΔ τι μπορεί να προκύψει? Μίλησε ο κύριος Πουργουρίδης προηγουμένως για θέμα κατάφορης παραβίασης του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης. Όπως αναφέρθηκε το ανώτατο δικαστήριο, δεν μιλούμε για δύο απλούς πολίτες στους οποίους αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Υπήρχαν τρόποι και τρόποι με τους οποίους ο βοηθός γενικός εισαγγελέας να μπορούσε να εκφράσει την δυσαρέσκειά του με τις οποιασδήποτε ανακοινώσεις του γενικού εισαγγελέα. Φαίνεται ότι δεν το έπραξε. Γι' αυτόν τον λόγο και εκρίθηκε ανίκανος να βρίσκεται σε αυτήν τη θέση του βοηθού γενικού εισαγγελέα. Άρα, κύριε Γεωργίου, η πολιτική διάσταση αυτής της εξέλιξης, με αφορμή και όλα όσα προηγήθηκαν και μια διαδικασία ενώπιον κακουργιοδικείου που συνεχίζεται και αύριο είναι εκ νέου εκεί. Μια διαδικασία με πολύ σοβαρές κατηγορίες. Μιλάμε για δεκασμό, για διαφθορά, μάλιστα, για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και πάρα πολλά άλλα τα οποία καταμαρτυρούνται εν πρώτης στο βοηθό γενικό εισαγγελέα. Ήμουν εδώ την ημέρα που ακολούθησε τη συνέντευξη του γενικού εισαγγελέα ο κύριος Ερωτοκρήτου μαζί σας, κύριε Κυριάκου, και διαπίστωνε κάποιος με γυμνό μάτι και χωρίς να έχει νομική κατάρτιση, κοινό μυαλό χρειαζόταν, ότι ήταν δηλώσεις παρορμητικές, εμπαθείς, ρεβανσιστικές και συγκαλυπτικές εκείνων των πρώτων στοιχείων τα οποία απέδιδε η έκθεση καλή, τα οποία ερμήνευσε και εξήγησε ο Γενικός Εισαγγελέας. Εμείς θεωρούμε ότι η απόφαση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Το είχαμε πει από εκείνη την μέρα ότι ήταν τόσο σοβαρές οι κατηγορίες που εξακοντίζονταν εναντίον του κ. Ερωτοκρήτου, που καθηκόντως όφιλε από μόνος του να αποσυρθεί από την νομική υπηρεσία. Καθόλου δεν θα δυσκολέψει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τυπικά αυτή η απόφαση. Είχε κάποιες δυσκολίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις πρώτες μέρες, όταν δοκίμασε να ισορροπήσει πάνω σε τεντωμένο, πλην κομμένο σκηνή, πολύ φθαρμένο, διότι ο κύριος Ρίκος Ερωτοκρήτου, μοιράζοντας ευθύνες, θυμάστε, και συστήνοντας την ανάγκη να υπάρξει μια επιτροπή που θα εξέταζε και τους δυο, και τον γενικό εισαγγελέα και των βοηθών, βάζοντας τους στην ίδια μοίρα. Τα θυμάστε, κύριε Κυριάκου, αυτά τα πράγματα. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Διότι ο κύριος Αναστασιάδης, όντας υπεύθυνος για έναν διορισμό, διότι ο κύριος Ερωτοκρήτου είναι εις εκ των αρίστων, πήγε να του δώσει μια προκλητική πολιτική κάλυψη. Αυτή τη στιγμή, και μας τα λένε οι άνθρωποι εδώ που ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς και τα ακούσαμε κιόλας και τα γνωρίζουμε, ότι είναι μονόδρομος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποπέμψει πλέον τον βοηθό γενικών εισαγγελέα. Το ή θα προκύψει από το ΕΔΑΤ κλπ. Αυτό είναι ιστερινή κουβέντα. Άρα δεν θα έχει καμιά δυσκολία. Εκείνο που μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί ανέμενα αυτή την απόφαση. Είναι ο τρόπος που συντάχθηκε και το λεκτικό που χρησιμοποίησα. Είναι μια φοβερή αιχμή που αφέθηκε για την νομική ανεπάρκεια του κυρίου Ερωτοκρήτου. Και λογικά κάνοντας διάφορους συνειρμούς για υποθέσεις που χειρίστηκε στο παρελθόν ο κύριος Ερωτοκρήτου, νιώθω ότι αποκτά κάποιος το δικαίωμα να πει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αναψηλάφιση κάποιων υποθέσεων
ή εν πάση περιπτώσει να ενισχυθεί το δικαίωμα κάποιων μέσα από την έφεση να αμφισβητήσουν τους νομικούς χειρισμούς που έκαμε ο κύριος Ερωτοκρήτου κατά το παρελθόν. Αυτά προς το παρόν. Κύριε Χαμπουλά. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν έκαμε ένα διορισμό, έκαμε δύο διορισμούς στη Γενική Εισαγγελία. Και ο Γενικός Εισαγγελέας επιλογή του Προέδρου ήταν. Και σε καμία περίπτωση, με τα όσα είχαν λεχθεί τότε από τον Πρόεδρο, δεν επιχειρήθηκε καμία κάλυψη σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κ. Ερωτοκρήτου. Φαίνεται όμως δυστυχώς. Εξ αρχής υπήρχε παρέμβαση, μετά αποσύρθηκε. Ναι. Φαίνεται όμως δυστυχώς ότι ο φίλος ο Γιώργος ο Γεωργίου, και φυσικά είμαι βέβαιος ότι και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα πολιτικά στελέχη του ΑΚΕΛ, αντί να αντιμετωπίσουν αυτήν την αποφασή, την πρωτοφανή αποφασή, την καυστική αποφασή του ΝΟΤΑΤΟΥ, που για πρώτη φορά πάβει ένα μέλος της εισαγγελίας από τη θέση του και δει τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως λέει το συμπέρασμα του, προσπαθούν να δώσουν πολιτική χρειά και πολιτικές προεκτάσεις στην απόφαση, εφαρπαζόμενοι από μία φράση την οποία εγώ δεν έχω δει το κείμενο της απόφασης, θα το συζητήσουμε σήμερα, που μιλάει για νομική ανεπάρκεια και όπως είπε ο κ. Πουργουρίδης αναφέρεται μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αλλού πάμε. Φαίνεται ότι επειδή... Πού πάμε, εξηγήστε μας. Μιλήστε ξεκάθαρα για να καταλάβουμε τι εννοείτε. Επί των ημερών του κ. Ερωτοκρήτου, κάποιες υποθέσεις οι οποίες ευρίσκονται και ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής και ήταν και εις γνώση της Γενικής Εισαγγελίας πολύ προηγούμενα, από το 2009-10, που αφορούσαν κατάχρηση δημοσίου χρήματος, κλοπές και άλλα, διότι με την είσοδο του κ. Ερωτοκρήτου στην Γενική Εισαγγελία επροχώρησαν και κατέληξαν, όπως έπρεπε να γίνονταν από την αρχή, όταν κάποιοι άλλοι ήταν εισαγγελείς. Προσπαθούμε τώρα, λόγω αυτής της αποφάσης που δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα, να δημιουργήσουμε ένα γενικότερο θέμα και ένα πολιτικό ζήτημα για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Δηλαδή, να αμφισβητήσουμε τις όποιες αποφάσεις χειρίστηκε η εισαγγελία που αφορούσαν είτε το Συμβούλιο Αποχέτευσης ΜΠΑΦ, είτε τη Δρομολαξάν ή άλλες παρόμοιες υποθέσεις που είναι ακόμα και τρέχουν στην εισαγγελία, να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις τους, διότι απλά δεν μας εβόλευαν. Εμείς, κύριε Κυριάκου, εκείνο το οποίο λέμε. Να τις αμφισβητήσουμε σε ποιο επίπεδο, κύριε Χαμπούλα? Να τις αμφισβητήσουν σε πολιτικό επίπεδο. Ναι. Ακούσατε τον συνάδελφο μου την πριν. Εμείς, να αλλάξουν οι αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν. Ναι. Υπάρχουν διαδικασίες. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στους θεσμούς. Και πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρή αντιμετώπιση τέτοιου είδους αποφάσεων, διότι μετά δίνουμε το δικαίωμα και στον κόσμο, αλλά και σε κάποιους άλλους επιτίδιους να σχολιάζουν, να παρεκτρέπονται, να ξεφεύγουμε και να πλήττουμε τη δημοκρατία κέρια. Αυτή είναι η θέση μου εμένα. Μπορεί κάποιος, να δούμε και την νομική πτυχή, κύριε Κουκούνη, να αμφισβητεί σε όλα όσα προηγήθηκαν μέχρι τώρα στην νομική υπηρεσία με αποφάσεις συγκεκριμένες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, μετά από αυτή την εξέλιξη της απόλυσης του? Μιλάτε για έναν ευρύ φάσμα αποφάσεων που... Όχι πολιτικά, μιλώ νομικά. Ναι, ναι, νομικά. Ναι. Μιλάτε για έναν ευρύ φάσμα αποφάσεων οι οποίες λήφθηκαν από τον Βοηθών Γενικών Εισαγγελέων. Όμως αυτές οι αποφάσεις, εάν οδήγησαν σε υποθέσεις οι οποίες πήγαν ενώπιον δικαστηρίου, είναι υποθέσεις οι οποίες τελικά κρίθηκαν από τα δικαστήρια. Μάλιστα. Είτε προς τη μια πλευρά ή προς την άλλη. Και αν κάποιος είχε οποιαδήποτε ένσταση με την απόφαση του οποιοδήποτε δικαστηρίου, σε υπόθεση την οποία ήγηρε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, μπορεί κάλλιστα να κάνει την έφεσή του στο ανώτατο δικαστήριο για να αποφανθεί τελεσίδικα. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να σκαλίζουμε τις υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποιον
αποτέλεσμα τελεσίδικων, νομίζω θα ήταν πρακτικά ανώφελο και νομικά ίσως μη δυνατό. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, επί των πυρών του DC. Τι πειρά, κυρία. Αυτά είναι άσφαιρα πειρά. Εδώ πέρα βοάει η πραγματικότητα. Ο κύριος Ρωτοκρήτου πάει αύριο να δικαστεί ποινικά. Ξέρετε για ποιο θέμα? Για χειρισμό υπόθεση που έκαμε ο ίδιος με προβιτένσια. Μα τι μας λέτε τώρα? Σας κατηγορείται, λέω ότι λέει ο συνάδελφος σας, δίπλα σας, ουσιαστικά ο κύριος Ερωτοκρήτου, ναι. Και το ξέρει ο κύριος Καμπουλάς πάρα πολύ καλά, αλλά τι να κάνει. Για 600.000 ευρώ συναλλαγή, είναι εδώ το κατηγορητήριο. Συγγνώμη. Εμείς δεν είπαμε να αναψηλαφηθούν όλες οι υποθέσεις. Για κάποιες υποθέσεις, και δεν μιλάμε τώρα εκ των υστέρων. Από την αρχή μιλούσαμε και λέγαμε ότι ήταν διάτριτες, ότι έγιναν νομικοί χειρισμοί ελλειμματικοί. Και μέσα από μια ανεπίτρεπτη και μη θεμητή για το πόστον που εκατείχε ο κύριος Ερωτοκρήτου διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες εστόχευσαν, εστιγμάτισαν, εστοχοποίησαν και εφυλάκησαν ανθρώπους που κατά την άποψή μας, με όλον τον σεβασμό σε όλους τους θεσμούς και στον δικαστικό θεσμό, έπασχαν, είχαν πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και ναι, και μιλάω για τη Δρομολαξά, κύριε Χαμπούλα, σε κάποιες τέτοιες υποθέσεις, εμείς αναμένουμε ότι θα ξανακοιταχτούν τα πράγματα μέσα και από το πρίσμα της συμπεριφοράς που εκαταλογίστηκε εις τον βοηθό γενικών. Ναι, αλλά τέθηκαν ενώπιον δικαστηρίων συγκεκριμένα δεδομένα, σε επίπεδο έφεσης, κύριε Κυριάκου. Σε επίπεδο έφεσης, ναι. Σε επίπεδο έφεσης. Δεν είπαμε να ξαναπάμε. Δεν μπορεί να ξαναγίνει δίκη για το ίδιο πράγμα δύο φορές. Άρα θεωρείτε μια έφεση με αυτά τα δεδομένα θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα πιο ψυχρέμα, πιο ρεαλιστικά στη βάση της αλήθειας και των πραγματικών τεκμηρίων. Και ελπίζουμε ο γενικό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν τελικά θελήσει να διορίσει άλλο βοηθό γενικό εισαγγελέα, να κάνει μια επιλογή η οποία για να πετύχει και το σεβασμό απέναντι στους θεσμούς, αγαπητέ μου κύριε Χαμπουλά, θα είναι τέτοιος ο διορισμός, ο οποίος από μόνος του να εμπνέει το σεβασμό. Κύριε Χαμπουλά. Από την αρχή, και κλείνω, από την αρχή και εμείς, αλλά και άλλοι, μέσα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και κοντά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, είχαν αμφισβητήσει αυτόν τον διορισμό του κυρίου Ρίκου Ερωτοκρήτου σε συγκεκριμένη θέση. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο ή πρωτάκουστο. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Κύριε Χαμπουλά, κλείνουμε με εσάς, παρακαλώ. Καταρχήν, ο συνάδελφος μου με επιβεβαιώνει ότι δηλαδή το ΑΚΕΛ πολιτικοποιεί αποφάσεις με τις οποίες έχει πρόβλημα, όπως ήταν η Δρομολαξιά. Και επιλέγει να επαινεί ή να κατηγορεί τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς ανάλογα με το ποιοι εμπλέκονται στις διαδικασίες ή στα θέματα. Εμείς λέμε ξανά, απόλυτος σεβασμός στις αποφάσεις, απόλυτος σεβασμός στους θεσμούς, όποιοι και αν εμπλέκονται, όποιοι και αν κατηγορούνται. Μίλησε και για μία άλλη ψυχή ο κύριος Πουργουρίδης για την Γενική Εισαγγελία. Για την ιστορία την τελευταία με τον Κώστα Παπακώστα, ναι. Και αυτήν εγώ αναμένω να τη σχολιάσουμε. Ο οποίος δυστυχώς ήταν ο μόνος που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε, ενώ θα έπρεπε να ήταν και άλλοι, και υπηρεσιακοί, και πολιτική. Και γι' αυτόν το θέμα ακόμα να ακούσω το ΑΚΕΛ να απαιτεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, από την Υπηρεσία της Εισαγγελίας, να προχωρήσει και να συμπληρώσει τις παραλήψεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ανάγκη διεξαγωγής ποινικών ερευνών και για άλλα άτομα τα οποία είχαν μέγιστον και τεράστιον λόγων, ρόλων και ευθύνη για εκείνη την καταστροφή. Απαντήστε, κύριε Γεωργίου, και κλείνουμε.